Ασπιρίνες στον καρκίνο, χαρακτήρισε τα αποτελέσματα της συνάντησης με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο εκπρόσωπος των εκτινοτροφικών συλλόγων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Νίκος Δημόπουλος. Δεν ταξίνεις τον πάτο του βαρελιού, πάντοτε παίρνεις τη μούργα. Δεν παίρνεις το καλό το οποίο υπάρχει πάνω από τον πάτο του βαρελιού. Και δυστυχώς είναι ψίχουλα μπροστά στο πρόβλημα που υπάρχει. Έτσι. Ίσως σε άλλες εποχές να ήταν κάτι. Αυτή τη στιγμή είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα το οικονομικό του πρωτογενή τομέα. Που αυτά φαντάζουν σαν ασπιρίνη στον καρκίνο. Ο πρόεδρος του Εκτινοτροφικού Συλλόγου Καβάλας επανέλαβε ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι η κατανομή των ενισχύσεων και των δικαιωμάτων. Επιπλέον, εκτίμησε πως οι αντιδράσεις του αγροτικού κόσμου εντάθηκαν φέτος εξαιτίας των καταστροφών που προκάλεσαν οι πυρκαγιές και οι πλημμύρες σε Εύρο και Θεσσαλία αντίστοιχα. Είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και μάλιστα ιδιαίτερα για το θέμα της ΚΑΠ, γιατί να ξέρετε ότι ο κόσμος και πέρσι είχε πρόβλημα και με το πετρέλαιο και με το ρεύμα, ίσως μεγαλύτερο πρόβλημα ακόμα. Και με το κόστος παραγωγής γενικά τρία τελευταία χρόνια, αλλά δεν είδατε κάποιον να βγαίνει στους δρόμους ιδιαίτερα, έτσι. Ναι. Αυτό το οποίο έγινε φέτος έγινε διότι υπήρχαν τα καιρικά φαινόμενα, τα ακραία που υπήρχαν στη Θεσσαλία και οι φωτιές στον Εύρο και ταυτόχρονα και οι πληρωμές κάποιοι οι οποίες ήταν τραγικές και ο τρόπος κατανομής κυρίως, διότι βλέπω να επικεντρώνονται όλοι στα οικολογικά σχήματα, στις αποφάσεις που θα πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με το να χαλαρώσει κάποιες δεσμεύσεις των αγροτών. Αυτά είναι ένα ελάχιστο κομματάκι σε σχέση με τις άμεσες ενισχύσεις. Το μεγάλο πρόβλημα στη χώρα μας είναι η κατανομή των ενισχύσεων. Το ότι οι ενισχύσεις έχουν μαζευτεί σε κάποιες περιοχές της χώρας συγκεκριμένες και αυτές οι περιοχές δεν θέλει να τις πειράξει κανένας και αδικούνται περιοχές όπως είναι η δικιά μας περιφέρεια, Κεντρική Μακεδονία και κάποιες άλλες περιοχές, οι οποίες δεν έχουν τόσες πολλές ενισχύσεις και γι' αυτό βλέπετε ότι οι περιοχές οι οποίες κινητοποιούνται κυρίως είναι από τη Θεσσαλία και πάνω. Σύμφωνα με τον κύριο Δημόπουλο, πάντως πέρα από τις απαιτήσεις για αποκαταστάσεις, το κύριο πρόβλημα παραμένει η ΚΑΠ, εξαιτίας της οποίας έχει δημιουργηθεί μια τραγική κατάσταση για την οποία δεν συγκινείται κανείς στην Αθήνα, όπως χαρακτηριστικά είπε.